αγάπη μου που είναι οι ναυτιλιακές σπουδές. Τελείωσα το μάστερ του Πανεπιστημίου Πειραιός με ειδίκευση στο safety, δηλαδή στην ποιότητα. Είναι λίγο σπάνιο, δηλαδή θεωρούμε ναυτιλιακός οικονομολόγος με ειδίκευση στην ποιότητα. Το επέλεξα αυτό γιατί δούλευα χρόνια ολόκληρα σε ναυτιλιακές, δηλαδή 10 χρόνια στον τομέα του safety σαν DPA, προϊστάμενος του ISM, σαν CSO που είναι ο προϊστάμενος του security, είναι ένα σχετικό νέο trend στην ναυτιλία που έχει να κάνει με πειρατεία, με λάθρομετανάστες, λάθροεπιβάτες, θέματα ασφάλειας σε λιμάνια. Λόγω του δυναμικού της ναυτιλίας έχω ασχοληθεί με port agencies, με crewing. Θα πάμε στο κομμάτι σου αυτό. Κάνε μου τη χάρη, επειδή είναι ζωντανή εκπομπή και πάντα υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, θέλω να σε ξαναπαρουσιάσω, γιατί υπήρξε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα ως προς την καταγραφή. Okay. Γιάννης Καλαφάτης, λοιπόν, από το ΙΕΚ Α, Γλυφάδα να πούμε. Γλυφάδα και Πειραιά, λοιπόν. Ο Γιάννης Καλαφάτης, ο οποίος είναι διδάσκει shipping και business στο συγκεκριμένο EX, το EX Alpha, αλλά έχει και διοικητική θέση, οπότε θα μιλήσουμε και για τα κομμάτια της διδασκαλίας, αλλά και για τα κομμάτια του business. Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι. Μας έδωσες μια πρώτη εικόνα για το ακαδημαϊκό σου background. Υπάρχει κάτι άλλο στο ακαδημαϊκό σου background που να είναι πιο κοντά στο κομμάτι αυτό? Υπάρχει άλλο, λόγω του γεγονότος ότι πάντα το business με... μου άρεσε πάρα πολύ και ειδικά το marketing κομμάτι. Με κάποια διαλύματα από τις ναυτιλιακές έχω περάσει από τμήματα marketing και πωλήσεων και τα τελευταία 7 με 8 χρόνια ασχολούμαι αποκλειστικά με το digital, σαν social media marketing, email marketing και όλο το transformation που έχει γίνει πλέον στο χώρο του digital. Να πω πριν συνεχίσεις ότι πριν από σένα προηγήθηκε μία συνέντευξη με μία καθηγήτριά σας από το τομέα της ομορφιάς και αντίστοιχα με έναν καθηγητή σας από τον τομέα της προπονητικής, οπότε σήμερα είναι και το τρίτο κομμάτι για να διερευνήσουμε λίγο τον χώρο του business και του shipping, ο οποίος πάντοτε παραμένει ένας ενδιαφέρον χώρος παρά την κρίση που η ελληνική οικονομία περνάει. Όσον αφορά το business, αν δούμε τελείως λογικά τα πράγματα, το business είναι η κορονίδα όλων. Η ομορφιά για να αναδειχθεί θέλει business skills. Η προπονητική για να αναδειχθεί θέλει ένα κομμάτι sports management, το οποίο τι είναι, πάλι διοίκηση. Βεβαίως. Άρα τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στη διοίκηση. Τώρα η ναυτιλία είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι, γιατί είναι μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση του business και σε αυτό οι Έλληνες είμαστε ασυναγώνιστοι. Δηλαδή το Greek shipping model είναι... αυτό το οποίο οδηγεί τις εξελίξεις σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, οι Κινέζοι κλέβουν σε εισαγωγικά τεχνογνωσία από εμάς. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και τον πρώτο στόλο παγκοσμίως. Έχουμε τον πρώτο στόλο. Εδώ και πολλά χρόνια, μάλιστα. Και είναι μεγάλος τίτλος τιμής να είσαι Έλληνας ναυτιλιακός. Το έχω ζήσει στο πετσί μου. Έχουν ανοίξει πόρτες που δεν περίμενες ποτέ. Κυβερνήσεις στέκονται σούζα. Δεν θέλω να με παρεξηγήσεις, αλλά. Το έχω δει αυτό. Όχι, δηλαδή, είναι influence μεγάλο αυτό. Είναι πολύ μεγάλο. Για να πάμε κάποια στιγμή σε μια παραλαβή καραβιού στο Ραν, στην Αλγερία, μέσω Ισλαμικής Επανάστασης, μέσω προβλημάτων για τους ξένους, ότι εκεί άμα είσαι Ευρωπαίος σε καθαρίζουν, δεν έχει. Υπήρχε συνοδεία από στρατό και αστυνομία για 2 άτομα. Για να πάμε μόνο να επιβαστούμε σε ένα καράβι και μας φυλάγανε 24/7. Νομίζω πρέπει να πούμε και για τους ανθρώπους, ειδικά για τους νέους που μας ακούνε, ότι η ναυτιλία και ο τουρισμός, ή ίσως με την ανάποδη πλευρά, δεν έχει σημασία, είναι και από τις μεγαλύτερες συνεισφορείς στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ελλάδας. Έτσι. Είναι μεγάλο κομμάτι εισφοράς συναλλάγματος και αυτά τα δύο συνδυάζονται. Και θέσεων εργασίας αντίστοιχα. Ειδικά στα νότια προάστια, πλέον με το project του ελληνικού, υπάρχει πρόβλεψη για 4.500 θέσεις εργασίας, επισιτισμό και τουρισμό. Τους κουνήσατε από τον Πειραιά λίγο δηλαδή, γιατί εκεί είναι Πειραιάς όλοι. Εκεί το θεωρούμε όλο σαν την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Είναι το νέο κομμάτι, το οποίο ειδικά στα κομμάτια του τουρισμού και του business είναι το next best thing. Δηλαδή Μας έρχεται. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο από το κομμάτι του business. Μίλησέ μου λίγο πρώτα για το business γενικά, την προσέγγιση της σχολής, τους ανθρώπους που απευθύνεται και μετά μπορούμε να πάμε και σε κάτι πιο εξειδικευμένο που είναι το ναυτιλιακό κομμάτι. Ξεκίνα λοιπόν για το business. Τι λέτε στα παιδιά ή με τι όνειρα ή με τι φιλοδοξίες και με τι στόχους έρχονται τα παιδιά για να απορροφηθούν στον τομέα αυτό.
Να ξεκινήσουμε πρώτα από τη δομή της εκπαίδευσης. Βεβαίως. Στο τέλος της διαδρομής του Λυκείου φτάνουμε στο σκαλοπάτι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάποια στιγμή όλο αυτό το κομμάτι εξυπηρετεί τα ΙΕ και τα πρώην ΤΕΙ, τα οποία είναι ας το πούμε το θεωρητικό κομμάτι, και τα ΙΕΚ τα οποία έχουν το professional κομμάτι. Δηλαδή εμείς παράγουμε επαγγελματίες και ο τρόπος λειτουργίας μας έχει να κάνει κυρίως με το να φτιάξεις ένα στέλεχος το οποίο δουλεύει αύριο. Δηλαδή με το που αποφυτεί, ποια είναι η δουλειά, με πιο πρακτικά κομμάτια. Όλο μας λοιπόν αυτό το concept, με την ύλη του Υπουργείου βέβαια, είναι βασισμένο εκεί. Ο πρώτος χρόνος στο business έχει να κάνει με γενικού τύπου μαθήματα. Δηλαδή κάνουν τα παιδιά και λογιστική και στατιστική και διοίκηση επιχειρήσεων και αρχές marketing, κλασικά βασικά μαθήματα. Στο δεύτερο χρόνο γίνεται ένα είδος ξεσκαρταρίσματος, γιατί η σχολή σπάει στα δύο κομμάτια. Αυτό το επιλέγεις από την αρχή σαν ειδικότητα, σαν κατεύθυνση. Μπορείς να επιλέξεις τη μηχανογραφημένη λογιστική, που εκεί είσαι λογιστής, βοηθός λογιστή, ένα κομμάτι εξαιρετικά σίγουρο μπορώ να πω, δηλαδή... Ακόμα και αυτή την εποχή. Εννοείται αυτή την εποχή. Το κρατάω αυτό. Ο λογιστής παντού και πάντα δουλεύει. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι του marketing. Είναι πιο ελεύθερο, πιο creative και μπορεί να συνδυαστεί και με ένα έξτρα πρόγραμμα λίγο παραπάνω με την εξέλιξη του digital. Το marketing κομμάτι είναι πιο ελεύθερο, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή τα μαθήματα έχουν να κάνουν με στρατηγική σκέψη, έχουν να κάνουν με τεχνικές marketing, έχουν να κάνουν με επηρεασμό κοινής γνώμης. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν είμαι βέβαια ο κατάλληλος να μιλήσω για αυτό, γιατί εγώ το λατρεύω αυτό το κομμάτι, οπότε θα είμαι πολύ μονοδιάστατος αυτό, οπότε ας το αφήσουμε. Το marketing σου ανοίγει πόρτες σε τμήματα πωλήσεων, σε τμήματα digital, σε τμήματα διαχείρισης social media και γενικότερα online λογαριασμών. Έχει ένα νομικό κομμάτι μέσα, ειδικά τώρα με το GDPR. Από και πέρα, ό,τι καινούριο trend υπάρχει στο χώρο, έρχεται. Εμείς σαν ΙΕΚ έχουμε το εξής καλό. Επειδή είμαστε όλοι οι συνάδελφοι καθηγητές μέσα από την αγορά εργασίας, τα πάντα σαν εμπειρία έρχονται κατευθείαν στους μαθητές. Δηλαδή όταν ένας μαθητής έχει μια μικρή επιχείρηση και έρχεται στο ΙΕΚ για να δει πώς μπορεί να την μεγαλώσει, αρκετές περιπτώσεις μαθητών μας, βλέπει πράγματα που μπορεί να έρθουν σε αντιπαράθεση με το σκεπτικό του πατέρα που έχει την επιχείρηση. Δηλαδή αλλάζει ο τρόπος του επιχειρήν. Και αυτό είναι και η καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Πλέον δεν υπάρχει επιχείρηση η οποία δεν είναι στο ίντερνετ. Δηλαδή αν δεν είσαι στο ίντερνετ δεν υπάρχεις. Mm-hmm. Αν δεν έχεις ψηφιακή ταυτότητα δεν υπάρχεις. Το να είσαι στο ίντερνετ δεν είναι ανεβάζω ένα post στο Facebook, έχω 10 likes από τη μαμά μου, τη γιαγιά μου και τη θεία μου. Όχι. Είναι όλο και στρατηγική από πίσω. Εδώ πέρα δουλεύει λοιπόν το marketing. Όλο αυτό σαν strategy. Το marketing λοιπόν, χωρίς να έχει το finance και το λογιστήριο από πίσω, δεν έχει τίποτα. Σωστά. Ποιος θα του βγάλει το budget, ποιος θα του βγάλει τα χρήματα τα οποία πρέπει να ξοδέψει και ακόμα και κυριότερο, ποιος θα του πει το στόχο να κυνηγήσει. Γιατί δεν θα βγω εγώ να πουλήσω ή να προβάλλω ένα προϊόν αν δεν ξέρω τι θέλει το αφεντικό από μένα. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια εξαιρετικά δυναμική διαδικασία η οποία αλλάζει συνέχεια. Οπότε για να παρέμβω να το καταλάβω και εγώ καλύτερα. Ένας χρόνος λοιπόν γενικά μαθήματα γύρω από το business. Ακριβώς. Για να παίρνουν μια ιδέα για γιατί το business είναι μια πολύ ευρεία έννοια. Ακριβώς. Και το δεύτερο χρόνο ό,τι επιλέξει κάποιο. Εξειδίκευση λοιπόν στα συγκεκριμένα μαθήματα. Ακριβώς. Πόσα μαθήματα είναι το σύνολο? Περίπου να υπολογίσουμε στα 6 μαθήματα το εξάμηνο, 4 φορές τα 6 ας το πούμε, μαζί με κάποια έξτρα τα οποία μπορούν να προέλθουν. Επίσης σημαντικό κομμάτι, στο δεύτερο χρόνο έχουμε την πρακτική εξάσκηση. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Προσπαθώ να τα κατανοήσω με έναν τρόπο έτσι, ώστε και οι παιδιά που μας ακούνε να μπουν βήμα-βήμα. Πάμε λίγο έτσι για να κάνουμε και λίγο χιούμορ στο κομμάτι το αμιγώς εκπαιδευτικό σου. Εξετάσεις συχνά,
τεστ στο τέλος του εξαμήνου, στην αρχή, πώς κινείστε σε αυτό, κάθε πότε ελέγχετε τα παιδιά? Είναι, όπως ορίζει το πρόγραμμα του Υπουργείου, μία εξεταστική, πριν την εξεταστική που λέγεται πρόοδος, είναι το σύστημα των ΤΕΙ αυτό, που στην ουσία η πρόοδος είναι το 30% του συνολικού βαθμού του εξαμήνου. Εκεί στην ουσία βλέπεις ποιες είναι οι αδυναμίες σου, ποια είναι η δύναμή σου, παίρνεις και την πρώτη κριάδα εξετάσεων. Στο τέλος λοιπόν του εξαμήνου, που είναι Φεβρουάριος και Ιούνιος, γίνονται οι εξετάσεις, όλα τα μαθήματα, που είναι το 70% του βαθμού. Mm-hmm. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί και να κοπείς. Υπάρχει λοιπόν η επανεξέταση. Υπάρχει και επανεξέταση εμβόλυμη, υπάρχει και επανεξέταση του Σεπτεμβρίου. Εντάξει, δεν θα πεθάνουμε κιόλας, αυτό είναι φυσιολογικό. Γενικότερα το σύστημα των εξετάσεων με τη δικλίδα της πρόοδου είναι πολύ πιο εύκολο και πιο βατό, γιατί έχεις καταλάβει τον άλλον πώς κινείται, τι θέλει από σένα, οπότε πας πιο καλύτερα προετοιμασμένος στην εξεταστική. Okay. Να δούμε τώρα σε ποιους απευθύνεται, με δεδομένο ότι έχουν τελειώσει πανελλήνιες εξετάσεις, τα παιδιά εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους, και πες μου λίγο το μείγμα των ανθρώπων σε αναλογία άντρες γυναίκες, αν έχουμε ξένους, αν είναι όλα Ελληνόπουλα, και πότε ξεκινάνε φυσικά τα μαθήματα. Το business ανοίξει σε όλους. Okay. Μπορεί να επιλέξεις να έχεις μία ειδίκευση στον τομέα της ομορφιάς και να θέλεις να κάνεις business για να ανοίξεις μία δική σου επιχείρηση, να γίνεις συνέτερος. Μπορεί να θέλεις να πάρεις την επιχείρηση του μπαμπά σου. Μπορεί να θέλεις να κάνεις κάτι καινούργιο από την αρχή και θέλεις οικονομική ασφάλεια και να βρεις εύκολα δουλειά. Η διοίκηση επιχειρήσεων στο παρέχει αυτό. Είτε επιλέξεις τη μηχανογραφημένη λογιστική που είναι λογιστές, βοηθή λογιστών κτλ. Είτε επιλέξεις marketing, είτε επιλέξεις γενικά business. Δηλαδή, είτε το ναυτιλιακό, ας το βάλουμε και αυτό. Το ναυτιλιακό κομμάτι, το οποίο είναι διαφορετικό, okay. Θα το κάνουμε τελείως άλλη κουβέντα αν θέλεις. Δεν υπάρχει δικλίδα, δεν υπάρχει όριο ηλικίας, γιατί έχω μαθητές οι οποίοι είναι συνομιλικοί μου, δεν με ρωτάς ηλικία, και πάνω απ' όλα αυτό που θέλεις είναι η θέληση. Mm-hmm. Να έχεις τον drive. Αν έχεις τον drive, κάνεις τα πάντα. Ο συγκεκριμένος κλάδος είναι και στον Πειραιά και στην Κλειφάδα, έτσι? Ναι, σε όλο το φάσμα, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, σε όλα τα ΙΕΚ είναι από τους καλύτερους και πιο εύκολα αναγνωρίσιμους τομείς. Δηλαδή τα περισσότερα παιδιά, όταν δίνουν πανελλήνες, λένε θέλουν να μπω στην ΑΣΟΕ, και όταν δεν μπαίνουν στην ΑΣΟΕ, μας έρχονται σε εμάς ακριβώς για το ίδιο πράγμα. Δεδομένης της πολύ δύσκολης οικονομικής κατάστασης, να το πούμε και λίγο οικονομικά, δεδομένης της ύφεσης που ακόμα ζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, πες μου λίγο, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο για το κομμάτι του business? Αν μπορείς να το δεις σε ένα βάθος χρόνου, μερικά χρόνια πίσω, πώς έχει κινηθεί? Γιατί παλαιότερα το business ήταν πάρα πολύ δυνατό. Έχει μείωση, υπάρχει ενδιαφέρον ή έχει αυξητική τάση? Έχει αλλάξει το τρόπος του business. Δηλαδή πλέον τα παιδιά αρχίζουν και ζητάνε πιο εξειδικευμένα πράγματα. Δηλαδή, το θέλουν πάντως, δεν πάνε σε κάτι πιο χειρονακτικό, σε μια άλλη υπηρεσία. Ζητάνε το business. Το ζητάνε και θα το ζητάνε. Όσο υπάρχει επιχείρηση, όσο υπάρχει επιχειρήν, όσο υπάρχει ελεύθερη βούληση να κάνεις κάτι δικό σου και να βγάζεις χρήματα μόνος σου, θα υπάρχει το business. Οι περισσότεροι λοιπόν εδώ πέρα επιλέγουν κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει το executive diploma στο digital καταρχήν, στο sports management, στο hotel management, που εκεί παίρνεις το κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τα κομμάτια τα σύγχρονα όντως μας το ζητάνε. Τώρα, επειδή αυτό είναι πολύ μεγάλη ζήτηση, να το πω πιο μπροστά, εκεί είμαστε. Έχει αρκετά μεγάλη ζήτηση όσον αφορά το νέο skill. Εμείς το έχουμε φέρει και στα ήδη υπάρχοντα μαθήματα, ας το πούμε έτσι, και έχουμε προσαρμόσει κομμάτια της ύλης που έχουμε από το Υπουργείο στα σύγχρονα δεδομένα. Φερρυπίν το marketing. Ένα κομμάτι του marketing που κάνουμε ακόμα και στο πρώτο εξάμηνο έχει digital μέσα. Μέσω συνεργασιών που έχουμε με διάφορες εταιρείες έχουμε συνεχείς επισκέψεις. Αλλά το πιο σημαντικό που κάνουμε, ειδικά σε αυτό το κομμάτι του digital, είναι η παρουσία μας σε συνέδρια και τα μεγαλύτερα συνέδρια του χώρου, όπως το Infocom,
το Social Media World, το e-business world, που κάθε χρόνο, όποτε γίνονται, είμαστε εκεί. Λόγω λοιπόν της έντασης και της ζήτησης που έχουν, υπάρχουν παιδιά που μας έχουν ζητήσει την ένωση τουρισμού και business. Και όλα αυτά μέσω του digital. Έχει μια λογική εξήγηση. Έχει λογική και αυτό ήταν ένα project που κάναμε πέρσι με μια μαθήτριά μου, η οποία ήθελε να ασχοληθεί πάρα πάρα πολύ με τον τουρισμό, αλλά τελικά επέλεξε διοίκηση μόνο και μόνο για το κομμάτι του Airbnb. Η κοπέλα ήθελε να ασχοληθεί πάρα πάρα πολύ δυναμικά με αυτό και μέσω της βρετανικής πιστοποίησης του NCFE που έχουμε, θα σας πω αργότερα τι είναι αυτό, έκανε μια εργασία την οποία την παρουσιάσαμε σε workshop στο Hotel Tech συνέδριο που έγινε μπροστά σε 100 άτομα. Φανταστείτε τώρα ένα 18χρονο κορίτσι το οποίο από τα θρανία του Λυκείου βγήκε να μιλήσει σε 100 επαγγελματίες. Οπότε τελικά τα παιδιά μου περιγράφησε ότι βγαίνουν από τη σχολή, βγαίνουν από τα θρανία κατά τη διάρκεια της διετίας, συμμετέχουν σε workshop, κάνουν επισκέψεις σε εταιρείες, έχονται εταιρείες και σας ζητάνε παιδιά ή κοιτάνε, εν πάση περιπτώσει, βεβαίως, από υλικό τι είναι αυτό το οποίο εξελίσσεται. Μίλησέ μου λίγο για αυτή την εξωστρέφεια των παιδιών μέσω δράσεων της σχολής εξερχόμενων ή μέσω ζήτησης εισερχόμενης. Κάθε Φεβρουάριο, αμέσως μετά την εξεταστική, μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου, υπάρχει ο θεσμός του Career Days. Είναι μία εβδομάδα στην οποία οι απόφοιτοι του τουρισμού και επισητισμού της διοίκησης των ναυτιλιακών κυρίως έχουν τα αυτιά εταιριών οι οποίοι έρχονται και ζητάνε άτομα. Είτε για πρακτική είτε για εργασία. Έχουμε λοιπόν και πρακτική μετά το τέλος του της Η πρακτική είναι και υποχρεωτική και έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Τα παιδιά της διοίκησης, αν είναι δυνατόν από την πρώτη στιγμή που είναι διαθέσιμα για πρακτική, φεύγουνε. Απορροφούνται όλα λοιπόν. Όσον αφορά την πρακτική, ναι. Από εκεί πέρα το παιδί έχει και τη δυνατότητα να διαλέξει. Μπορεί να μην του αρέσει ο εργοδότης που του άρεσε στην αρχή, ξέρεις, γιατί 6 μήνες που διαρκεί η πρακτική αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όπως και να έχει το ζήτημα, κάθε παιδί παίρνει ένα πτυχίο και έχει στο βιογραφικό του 6 μήνες εργασία. Άρα έχει ένα βήμα μπροστά, σαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με άλλα παιδιά. Οπότε, αν καταλαβαίνω, τα παρακολουθείτε και μετά την πρακτική. Λίγο κρατάτε επαφές, είστε σε επικοινωνία. Εμείς είμαστε πάντα μαζί τους, γιατί έχουμε σχέσεις όχι μόνο μαθητών και καθηγητών, είμαστε πιο πολύ μέντορες. Ένα παιδί, το οποίο δεν είναι παιδί, είναι λάθος να τους λέμε παιδιά, σαφώς, είναι άντρες και γυναίκες. Βεβαίως. Και πλέον, ειδικά στο δεύτερο έτος, μιλάμε με επαγγελματίες. Από εκεί και πέρα, σε έναν επαγγελματία μπορείς να τον συμβουλέψεις. Μπορείς να του ζητήσεις και εσύ συμβουλή. Δηλαδή αυτό είναι δούνε και λαβήν. Δεν έχουμε γεννηθεί να τα ξέρουμε όλα. Άρα λοιπόν όταν τελειώσει ένα δίχρονο, ένα παιδί είτε στο ναυτιλιακό είτε στη διοίκηση, έχει τα εξής πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα 6 μήνες εργασία. Πρακτική. Δεύτερον, αν επιλέξει να κάνει λίγο πιο εξειδικευμένο το αντικείμενο των σπουδών του, που εμείς τα οθούμε τα παιδιά σε αυτό, είναι η βρετανική πιστοποίηση του NCFE που έχουμε. Ναι, που είναι, ας πούμε και κάποια πράγματα γι' αυτό. Είναι στην ουσία ένα δεύτερο πτυχίο, το οποίο ειδικά στο business και στην ναυτιλία, για την Γλυφάδα και τον Πειραιά, το έχουμε βάλει σε 2 επίπεδα. Ο πρώτος χρόνος είναι εργασία, όπως είναι τα γενικά μαθήματα. 2 έτη λοιπόν είναι και αυτό. Ακριβώς. Όπως είναι λοιπόν τα μαθήματα, τα γενικά τον πρώτο χρόνο, επιλέγει το παιδί και παίρνει ένα μέντορα καθηγητή, ο οποίος τον βοηθάει στην εργασία του και στην ουσία κάνει μία μίνι πτυχιακή. Το θέμα το οποίο θα διαλέξει, ειδικά στον ναυτιλιακό, του καθορίζει και την κατεύθυνση που θα πάρει, γιατί το ναυτιλιακό είναι πολύ generic, ειδικά έτσι όπως το κάνουμε εμείς. Και από το παπί είναι έτσι. Οπότε κάπως θα πρέπει να πεις ότι εγώ ενδιαφέρομαι να δουλέψω στο τάδε τμήμα. Η ναυτιλία είναι λίγο περίεργη σε αυτό.
Όταν λοιπόν το παιδί μέσω του mentoring και μέσω των γνωστών και μέσω του τι θέλει να κάνει επιλέξει ότι εγώ θέλω να ακολουθήσω το τάδε τμήμα, θέλω να πάω στο chartering, θέλω να πάω στο crewing, θέλω να πάω στο safety, ανάλογη εργασία και ανάλογο καθηγητή θα έχει. Στο τέλος λοιπόν αυτής της εργασίας περνάμε στο δεύτερο έτος. Το δεύτερο έτος και στη διοίκηση και στο ναυτιλιακό είναι το πιο ωραίο, γιατί στην ουσία μιλάμε για simulation επιχειρήσεων. Στο ναυτιλιακό φτιάχνουμε μια virtual ναυτιλιακή επιχείρηση που τα παιδιά που έχουν διαλέξει τμήμα τρέχουν το αντίστοιχο τμήμα. Είναι ο καθηγητής. Ωραία ιδέα. Μόλις εξαιρετική ιδέα. Είναι ο καθηγητής ο πλειοκτήτης και τα παιδιά τρέχουν τα τμήματα. Και το project είναι εβδομαδιαίο. Το ταξίδι μας είναι αυτό, αυτό. Το καράβι μας είναι αυτό. Ξεκινήστε. Ο ναύλος είναι αυτός, το φόρτος είναι αυτός. Όχι. Όχι. Εσύ θα μου βρεις ναύλο. Ναι, ναι, okay, ναι βέβαια. Εντάξει, άρα θα το πάμε και μιλάμε για real-time εργασιακές συνθήκες. Δηλαδή δεν είναι ο καθηγητής, αγοράκι μου, άργησες να ξυπνήσεις. Έχεις πέναλτι, έχεις απολύσεις, έχεις φωνές. Ο ναυτιλιακός δεν είναι και τόσο... Είναι live λοιπόν, είναι live. Είναι live. Όσον αφορά το business, έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε λίγο πιο θεωρητικό όλο αυτό το κομμάτι και αντί να έχουμε live επιχείρηση, virtual επιχείρηση, μπορούμε να μαζευόμαστε μαζί και να κάνουμε business plan. Actual business plan, το κάθε παιδί ή μια ομάδα 2-3 το πολύ παιδιών παίρνουν ένα κομμάτι του business plan και μετά ενώνεται και έχεις ένα πραγματικό business plan που στην αγορά κοστίζει 10.000 ευρώ. Ναι, βέβαια. Και αυτό επειδή δεν είναι εύκολο, ειδικά στο κομμάτι του financing και το λογιστικό, δηλαδή τα εισερχόμενα, τα εξερχόμενα, το profit loss κτλ. Είναι πολύ λογιστικό κομμάτι. Δεν είναι τελειώσουμε σε δύο εβδομαδούλες, γεια σας. Παίρνει 2-3 μήνες. Και είναι πραγματικές εταιρείες. Τι κόπο απαιτεί αυτό εκτός σχολής για τους φοιτητές? Απαιτεί χρόνο στο σπίτι, απαιτεί διάβασμα? Τίποτα. Είναι ένα παιχνίδι. Εξαιρετική απάντηση για τους ανθρώπους οι οποίοι θα δώσουν όλο τους τον κόπο μέσα στη σχολή. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο την ώρα που έχουμε επιλέξει να το κάνεις αυτό, η ώρα περνάει τρομερά γρήγορα, αλλά εμείς αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι ότι τους βάζεις το mind frame πώς δουλεύει η επιχείρηση. Και αύριο μεθαύριο, όταν πάει στην επιχείρηση, δεν θα είναι ξένος. Όχι, θα το έχει ξανακάνει κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Ή σχεδόν κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Δηλαδή, θα έχει αρχίσει να καταλαβαίνει τα χούγια του αφεντικού. Θα έχει καταλάβει τι θέλει το τμήμα του. Θα έχει καταλάβει τι σημαίνει συνεργασία μεταξύ τμήματων. Δηλαδή, πράγματα τα οποία κοπιάζεις για να τα πετύχεις. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σου δώσω 1-2 λεπτά να πάρεις μια ανάσα. Θα κάνουμε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Okay.
Λοιπόν, επειδή προλάβαμε και είπαμε δύο-τρία πραγματάκια πολύ ενδιαφέροντα τώρα στο πολύ σύντομο διάλειμμα, ειδικά για το πώς αντιδρούν τα παιδιά για αυτά τα ζωντανά simulation, δώσε μου λίγο έτσι τις αντιδράσεις των μαθητών φοιτητών σε αυτά. Σε όλους αρέσει το παιχνίδι. Συμμετέχουν όλοι πολύ δυναμικά και είναι κάτι το οποίο τους δίνει ενέργεια τρελή. Μπαίνουν στο πετσί του ρόλου, πραγματικά μπαίνουν στο πετσί του ρόλου, μαλώνουν μεταξύ τους, όχι αυτό είναι δικό μου, όχι αυτό είναι δικό μου. Ο ένας προσπαθεί να διαφυλάξει τα συμφέροντά του έναντι στο τμήμα του άλλου, δηλαδή έχει πλάκα, έχει γέλιο. Πες μου κάτι ακόμη, θα παραμείνουμε σε αυτό. Είναι μόνο αντρικό σπορ τελικά το business ή έχουμε και κορίτσια? Έχουμε αρκετά κορίτσια. Και στο ναυτιλιακό έχουμε αρκετά κορίτσια. Υπάρχουν χρονιές που είμαστε μόνο άντρες και έχουμε ένα κορίτσι για να σπάσει. Και το προσέχετε πολύ, φαντάζομαι. Και υπάρχουν χρονιές που είναι 50-50. Γενικά στο business υπάρχει ένα ratio του 60-40 χοντρικά. Υγιέστατο. Ναι. Από εκεί πέρα, ναι. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι για το business, ίσως για το κομμάτι της επαγγελματικής αποκατάστασης ή πώς βοηθάτε τα παιδιά, πάμε στο shipping. Κλείσε μου το κομμάτι του business. Όπως είπαμε, όσον αφορά το κομμάτι του business, η πρακτική είναι ο προπομπός να μπει στην αγορά εργασίας. Δεν μετράει μόνο σαν επαγγελματική, σαν 6 μήνες στο βιογραφικό σου, πρώτερη εργασία, εμπειρία κτλ. Μετράει και ότι συνήθως ο εργοδότης σε κρατάει. Ειδικά άμα έχεις να κάνεις με λογιστικό κομμάτι, γιατί εντάξει, τον λογιστή που χειρίζεται πολύ ευαίσθητα δεδομένα σου, σπάνια τον διώχνεις, και ειδικά άμα είναι και καλός. Mm-hmm. Δηλαδή θέλεις το αστέρι, ο οποίος σου κρατάει το πορτοφόλι σου γεμάτο, να συνεχίσει να το κρατάει γεμάτο. Έτσι. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα της απορρόφησης, στο business το σημείο απορρόφησης είναι πολύ μεγάλο. Και από εκεί πέρα μπαίνει το παιδί. Δηλαδή, του δίνουμε 2-3 επιλογές σε περίπτωση που έχει μια συγκεκριμένη ειδικότητα που χρειάζεται η αγορά και έχουμε τις από εταιρείες. Φερρυππίνη Πέλικαν που συνεργαζόμαστε στα Νότια Προάστια, στην Γλυφάδα, έχει αποκλειστικότητα, ζητάει πάντα βοηθούς λογιστηρίου. Είτε τους στέλνει σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να συνεχίσουν, είτε τους κρατάει ίδια, είτε αλλάζουν. Αλλά δεν φεύγουν από την οικογένεια της Pelican. Άρα λοιπόν είναι ένα βήμα από εκεί. Και ειδικά άμα έχεις δείξει θέληση και ότι είσαι καλός. Το κομμάτι του shipping απ' την άλλη λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο. Πάμε από την αρχή τώρα το shipping λοιπόν. Είδαμε όλο το κομμάτι του business. Πάμε λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο χρόνο του business και η επιλογή είναι shipping. Συμφωνήσαμε. Όχι, είναι το shipping ξεχωριστή ειδικότητα. Είναι ξεχωριστή ειδικότητα. Okay. Και ξεκινάς πάλι με τα ίδια βασικά μαθήματα, επιβατικό ναυτιλία. 2 έτη λοιπόν το shipping. Πάλι 2 έτη, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Από το δεύτερο έτος επιλέγεις, μπορείς να επιλέξεις να κάνεις πρακτική. Στο δεύτερο έτος τα μαθήματα είναι λίγο πιο εξειδικευμένα και εκείνα που αρχίζεις και σπρώχνεις είτε με πτυχιακές, είτε με εργασίες του NCFE, είτε με οποιοδήποτε τρόπο που θέλεις να απορροφηθείς, και εκεί μου δίνεις και εμένα σαν καθηγητή σου το θέλω να ασχοληθώ με το τάδε τομέα του shipping. Το shipping έχει το τεράστιο καλό ότι συνοδεύεται, τουλάχιστον σε εμάς, από ένα executive πρόγραμμα. Είπαμε και προηγουμένως για το digital το executive. Το executive είναι, ας το πούμε, το επόμενο στάδιο του EEC. Είναι σαν ένα mini master, γιατί είναι ένα επίπεδο πάνω από το EEC, σαν αναγνώριση σε βρετανικό επίπεδο σπουδών. Στο shipping συνεργαζόμαστε στο executive με το DNV, το νούμερο ένα ναυτιλιακό οργανισμό νεογνώμονα στον κόσμο. Ο DNV σαν χαρτί είναι, όχι απλά ανοίγει πόρτες, είναι must. Αν θες να έχεις δυνατό βιογραφικό στο ναυτιλιακό τομέα που είναι μίζερος και δύσκολος, γιατί αν θέλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, θα τα πούμε. Ο DNV είναι must και παίρνεις και τριπλή πιστοποίηση, δηλαδή internal auditor στο safety, security, αυτά που έλεγα ότι έχω κάνει παλιά, και βάζεις και το crewing μέσα πλέον με
το νέο, τον MLC κώδικα. Είναι φοβερό χαρτί. Όσον αφορά για την πρακτική, το βασικό μας κομμάτι είναι το simulation μέσω του NCFE της ναυτιλιακής εταιρείας, που εκεί το παιδί παίρνει το mind frame πώς είναι το τμήμα του και παίρνει το mind frame πώς συνεργάζεται σε μια ναυτιλιακή. Ναυτιλιακός χώρος είναι ένας δύσκολος χώρος εργασιακός. Είναι κλειστός, μπαίνεις δύσκολα, αλλά αν μπεις, δεν βγαίνεις ποτέ. Βεβαίως. Αυτό. Θα μου πεις τότε γιατί να το διαλέξω. Γιατί αυτή τη στιγμή η ναυτιλία έχει αρχίσει και ξανανεβαίνει. Μαζί με την ελληνική κρίση πέρναγε και η παγκόσμια ναυτιλία. Τα τελευταία 5 χρόνια δηλαδή υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα καράβια ταξιδεύανε με ζημιά, να το πούμε απλά λογιστικά. Ήταν σταματημένα πάλι με ζημιά. Ακριβώς. Μόνο ζημιά. Εκεί λοιπόν έγινε το ξεσκαρτάρισμα. Οι υγιείς εταιρείες με τους πειρατές. Οπότε οι εταιρείες που έχουν απομείνει τώρα είναι μεγάλες και πάνω απ' όλα υγιείς. Και όταν λέμε υγιείς, εννοούμε οικονομικά. Αυτές λοιπόν οι εταιρείες έχουν αρχίσει πλέον και ζητάνε ξανά κόσμο δυναμικά. Και αυτό το καταλάβαμε από τα Ποσειδόνια φέτος που πήγαμε και σαν Γλυφάδα και σαν Πειραιάς δυναμικά. Σημασία ότι συμμετέχετε στα Ποσειδόνια, είναι ο μεγαλύτερος ναυτιλιακός θεσμός. Τα περίπτερα με τη φετινή περίοδο, με αυτά που ήταν πρόπερση, καμία σχέση. Δηλαδή έβλεπες, τα παιδιά μου ήρθανε και είχανε και συνεντεύξεις σε περίπτερα, βέβαια με γνωστούς τους. Εντάξει. Αλλά τους περιμένανε καλώς τα παιδιά να τους δούνε. Οπότε έχει αρχίσει και κινείται πολύ το πράγμα. Όσον αφορά τον Πειραιά, είναι πολύ πιο ανεπτυγμένο το τμήμα, είναι και προφανές. Φυσικά. Για μένα η μεγαλύτερη αγορά στην ναυτιλία δεν είναι ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά είναι παραναυτιλιακές. Δηλαδή ατζενσίες, port agents, crewing departments, εξωτερικού τύπου και... Προμηθευτές των ναυτιλιακών, να το πούμε λίγο πιο απλά, να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ακριβώς. Εταιρείες δηλαδή, που οι ναυτιλιακές χρειάζονται για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Ακριβώς. Γιατί εκεί η αγορά είναι πιο ανοιχτή και είναι και πιο κοντά στο business. Δηλαδή είναι μια εταιρεία ελληνική η οποία έχει έδρα την Τραπετσόνα, έχει έδρα τη Γλυφάδα, έχει έδρα. Δεν μας νοιάζει αυτό. Πληρώνει κανονικά το ελληνικό δημόσιο. Και έχει πελάτες από τον Παναμά, από τις νήσους Marshall. Global είναι. Ακριβώς. Και πάνω απ' όλα, για μένα το shipping δεν είναι επειδή είναι οικογένεια. Η οικογένειά μου δεν είναι επειδή είναι το μεταπτυχιακό μου. Σου έχει ένα τεράστιο καλό. Δεν έχεις όρια και δεν έχεις σύνορα. Όπου και να πας, δουλεύεις. Δεν υπάρχει Έλληνας και δεν υπάρχει λιμάνι που να πιάνουν ελληνικά καράβια και να μην έχει Έλληνα ατζέντη. Φυσικά. Στη Βραζιλία είναι ο Γκαζέτας, στην Αργεντινή είναι... Δεν το θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Εγώ αυτό που θέλω να κρατήσω για τον κόσμο που μας ακούει είναι ότι η ελληνική ναυτιλία έχει βγει από τον κύκλο τον καθοδικό. Σας ζητάνε ανθρώπους. Ναι, ναι. Στο shipping, αλλά και στο κομμάτι του business. Καταλαβαίνω ότι και οι λογιστές σας ζητήσουν. Το business, ή σε γραμματιακές το business μπορεί να σου ζητήσει κόσμο για εξειδικευμένα κομμάτια. Θέλω λογιστή, θέλω marketeer, θέλω πολιτή, θέλω γραμματέα. Η γραμματέας ή ο γραμματέας, δεν έχει να κάνει με φύλο, είναι γενικό business. Εντάξει, διοίκηση επιχειρήσεων γενική. Όσον αφορά τώρα την ναυτιλιακή εταιρεία, πάντα, μα πάντα, θα θέλει κόσμο σε δύο τμήματα. Το crewing και το supply. Εκεί λοιπόν... Αν δούνε ότι δεν έχουν βιογραφικά, θα πάρουν έναν άνθρωπο γενικών καθηκόντων, να το πούμε έτσι. Αλλά όταν εσύ τους πας ένα βιογραφικό, ότι κοίταξε, έχω κάνει και την τάδε εργασία ή έχω κάνει το τάδε simulation ή έχω το executive στο shipping και έχω πάρει την πιστοποίηση του DNV στον MLC κώδικα που έχει να κάνει με crewing, σε βλέπουν με άλλο μάτι. Και μάλλον αν έχεις ανέβει... Άρα τα πάντα είναι θέμα... προγραμματισμού και το τι θέλω να κάνω. Οπότε τι κρατάω. Κρατάω εύκολη απορρόφηση για πρακτική. Στη διοίκηση σίγουρα. Στο ναυτιλιακό πιο δύσκολα, αλλά... Πολύ μεγάλη πιθανότητα να παραμείνεις όμως, ειδικά στην ναυτιλία. Είναι σπίτια που αν μπεις δεν βγαίνεις εύκολα. Το θέμα είναι να κάνεις το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι η πρακτική.
Στην πρακτική λοιπόν είναι μετά δικό σου θέμα. Άρα λοιπόν ένα παιδί το οποίο εάν σήμερα βιαστεί να σκεφτεί και περάσει σε ένα δευτερόλεπτο τα μαθήματα από το μυαλό του, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο βέβαια και έχει 2 χρόνια μελέτη, μπορεί να νιώθει μια αρκετά μεγάλη ασφάλεια ότι εύκολα η αγορά εργασίας θα τον δεχτεί. Και πέρα οικονομικές συνθήκες, είναι οικονομικές συνθήκες. Το εύκολα δεν υπάρχει πουθενά, γιατί είναι 2 κομμάτια. Είναι το ΣΥΝ Αθηνά και Χειρακίνη. Φυσικά. Πρώτον. Δεύτερον, αν κάτσω να σου πω και να σου υποσχεθώ ότι όχι, ειδικά στο κομμάτι της πρακτικής όμως νομίζω έχετε το κομμάτι της πρακτικής. Εσείς την ευθύνη και την κατεύθυνση. Θα σου μιλήσω πάρα πολύ ανοιχτά. Σαν απόφοιτος πανεπιστημίου είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα να βρω την πρώτη μου δουλειά. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Ρε αγόρι μου, δεν έχεις πιάσει ούτε μία σκούπα να σκουπίσεις. Δεν έχεις, έχεις μηδενική εμπειρία. Γιατί να σε πάρω? Όταν σπούδαζα στην Πάντιο, έκανα πρακτική δωρεάν σε ναυτιλιακή, σε παραναυτιλιακή για την ακρίβεια εταιρεία, σε μηχανουργείο στη Τραπετσόνα και ήμουνα ο φέρερε μάνατζερ. Φέρε μου ρε αυτό, φέρε μου ρε εκείνο κτλ. Και μιλάμε στο καράβι μέσα, δηλαδή σαν βοηθός μηχανικού για να μάθω το καράβι, έξω στην αποθήκη με τα στόρια, αλλά αυτά τα 3 χρόνια, γιατί κάθε καλοκαίρι πήγαινα εκεί και δούλευα 3 με 4 μήνες, το έκανα επειδή ήθελα να μπω στο χώρο. Εντάξει, και για να ξέρω να ακούγεται και το ότι δεν έχεις παρουσία. Ακριβώς. Εξαιρετικά. Άρα λοιπόν ευβίωνο το μεθαύριο των παιδιών που θα ακολουθήσουν το κομμάτι του business. Θεωρώ πως ναι. Το business είναι πάντα μια δουλειά η οποία θα έχει δουλειά. Πριν κλείσουμε το business και πριν πω 1-2 πραγματάκια για το site σας που έριξα και εγώ μια ματιά, λίγα πράγματα για αυτό το digital marketing, το οποίο digital marketing φαίνεται να μην είναι φούσκα, φαίνεται να είναι το αύριο. Όλο αυτό το δέσιμο των social media με το Google και τα Yahoo και οτιδήποτε άλλο, φαίνεται ότι δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Το ζω και εγώ, το ζεις και εσύ. Μίλησε μου λοιπόν λίγο και για αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, θα σου πω πρώτα απ' όλα ότι αυτό το κομμάτι, όσον αφορά το δικό μας όμιλο, το έχω κάνει και εγώ το 2013 στο Mediterranean College. Έχω κάνει το executive, δηλαδή στο digital marketing, που τότε είχε περισσότερο social media χρειά, γιατί ήταν πολύ της μόδας και τα λοιπά. Μου άνοιξε πάρα πολλές πόρτες και αυτό που μου άνοιξε περισσότερο ήταν το μυαλό να ψάξω κάτι παραπάνω. Και λόγω αυτού άρχισα να μιλάω και σε συνέδρια, γιατί είχαμε κάποια project με καινούργια social media και τα λοιπά, και μου άνοιξε γενικά τα μάτια. Τώρα, όλο αυτό το social media, η φούσκα έχει αρχίσει και ξεφουσκώνει. Κάτι το GDPR, που είναι τα λεγόμενα προσωπικά δεδομένα, ναι, μέχρι κλείνει και που παρένθεση. Είναι. Κάτι οι φούσκες των social media που έχουν αρχίσει και σκάνε. Κάτι Snapchat, κάτι τέτοιου είδους. Δεν μπορούν να ζήσουν και τόσο πολλά media. Λοιπόν, ναι. Γενικά ζούμε την περίοδο του semantic web. Δηλαδή, πλέον αρχίζει ο κόσμος να φεύγει από το community και να έρχεται στην έτοιμη πληροφορία. Εκεί το digital, δυστυχώς ή ευτυχώς, όχι απλά είναι must, είναι καθημερινότητα. Είναι πολύ 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 σημαντικό να είσαι στις 2 πρώτες σελίδες του Google. Δεν λέω πρώτη. Καλά, θέλει ίσως και ένα μηδενικό παραπάνω από πλευράς budget για πρώτη. Και 2 μηδενικά παραπάνω. Οπότε καλά κάνεις και επιφυλάσσεις, γιατί από πίσω το digital, όπως ξέρεις καλύτερα από μένα, χρειάζεται και έξοδο. Ή είσαι στο digital ή δεν είσαι πουθενά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, το πρώτο πράγμα το οποίο φτιάχνεις είναι η εικόνα σου. Τι λένε για σένα. Και εδώ δεν μετράει ότι λένε κακά πράγματα, άστος να μιλάνε ακόμα και αν μου λένε σωστά το όνομά μου. Όχι. Εδώ έχεις καταστροφή reputation και καταστροφή επιχείρησης. Άρα λοιπόν όλο αυτό το κομμάτι το έχουμε στο executive, που είναι αυτό που είπαμε το λίγο παραπάνω, και είμαστε πολύ εξειδικευμένοι όσον αφορά αυτό, γλυφάδα κυρίως και επηρεά σε δεύτερο λόγο, και απευθυνόμαστε σε φθαρσμένους επαγγελματίες. Δηλαδή το executive είναι το ένα βήμα παραπάνω από το ΙΕΚ, και οι άνθρωποι που έρχονται να το κάνουν σκληροπυρηνικοί επαγγελματίες που θέλουν να βάλουν στη δουλειά τους το κάτι παραπάνω. Mm.
Άρα λοιπόν εκεί μιλάμε business. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία γίνονται χθες και τα βάζουμε σε εφαρμογή τώρα. Δηλαδή πιο update πεθαίνεις. Έχουμε αναπροσαρμόσει και την ύλη μας με τα νέα δεδομένα και πλέον δεν καθόμαστε να παίζουμε αυτό είναι Facebook, έτσι φτιάχνουμε μια Facebook σελίδα. Όχι. Πλέον μιλάμε business strategy, AdWords, τα πάντα. Και εκεί βγαίνεις με ένα χαρτί το οποίο έχει πολύ μεγάλη πέρα στην αγορά εργασίας γιατί είναι το level 7 όσον αφορά το classification των βρετανικών σπουδών, το οποίο είναι άμεσα αναγνωρίσιμο σε όλο τον κόσμο, όπως η πιστοποίηση NCFE που δίνουμε σαν δεύτερο πτυχίο. Mm-hmm. Γιατί σου ανοίγει όλο τον κόσμο. Και δεν είναι μόνο το digital. Ό,τι και να επιλέξεις που να έχει τη σφραγίδα του NCFE, απλά σου ανοίγει τον κόσμο. Είναι για μας της ναυτιλίας και του business. Κακά τα ψέματα, ο κόσμος είναι το σπίτι μας. Δεν είμαστε για την Ελλάδα. Ειδικά η ναυτιλία φυσικά. Και νομίζω ότι το μόνο που μας διαφοροποιεί είναι ακριβώς αυτό. Ότι ο ορίζοντάς μας είναι και έξω. Δηλαδή θες να φύγεις, έφυγες. Έχεις κάποιες βασικές γνώσεις. Πριν αναφερθώ λίγο στη σελίδα, μίλησε μου λίγο για το προσωπικό το οποίο διδάσκει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από τις επιχειρήσεις τους, είναι άνθρωποι της αγοράς εργασίας, είναι ακαδημαϊκοί, είναι άνθρωποι που φέρνουν την πρωινή τους δουλειά το απόγευμα, άρα και την εμπειρία τους. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν την ακαδημαϊκή γνώση για να το υποστηρίξουν. Υπάρχει ποσοστό συναδέλφων οι οποίοι είναι ακαδημαϊκοί. Αλλά το κομμάτι του business σαν εμπειρία έρχεται από τους καθηγητές παύλα εργαζόμενους. Πότε σαν, καλύτερο. Ακριβώς όπως είπαμε και στην αρχή, οτιδήποτε βλέπω στην αγορά εργασίας έρχεται κατευθείαν στην τάξη. Δηλαδή φαντάσου τώρα ένα λογιστή ο οποίος να κάνει φορολογικό κώδικα του 14. Καμία σχέση. Βέβαια. Μιλάμε τα πάντα να είναι update. Αυτά. Πολύ ωραία. Να κάνω και μια σύντομη αναφορά στο site σας, iacalfa.gr, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη. Είδαμε μαζί λίγο το κομμάτι της οικονομίας και της διοίκησης. Ό,τι θέλετε πιστεύω ότι μπορείτε να έχετε τις πρώτες πληροφορίες. Ένα εξαιρετικό site, εμένα μου άρεσε μπορώ να πω. Δεν γινόταν να μην είναι και καλό με τόσα πράγματα που είπαμε και για το digital. Είναι πιο απλό αυτό το επίπεδο από το digital. Πότε ξεκινάνε οι εγγραφές? Έχουν ήδη ξεκινήσει. Οποιαδήποτε στιγμή θέλετε μπορείτε να απευθυνθείτε από το site και να κλείσετε ένα ραντεβού. Εδώ στην Νέα Σμύρνη βολεύει και η Γλυφάδα και ο Πειραιάς. Είσαστε ακριβώς στη μέση. Οπότε... Ναι, έχω αρκετούς μαθητές δηλαδή που είναι από Νέα Σμύρνη. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Έχουμε εδώ Νέα Σμύρνη. Ναι, έχουμε και μάλιστα ένας από τους αγαπημένους μου πρωτοετής στη διοίκηση και δεν ξέρω μπορεί να με ακούει τώρα και να κοκκινίζει. Είναι από τη Νέα Σμύρνη. Καλός. Καλός είναι. Για αγαπημένος θα είναι και καλός. Για το marketing του κόβει. Του κόβει πολύ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Είχαμε πει θα κάνουμε τρία διαλύματα, κάναμε ένα. Σημαίνει ότι είχαμε μια πολύ ωραία ροή. Εγώ ευχαριστήθηκα την κουβέντα. Νομίζω ότι και όσοι μας είδαν και μας άκουσαν, έχουμε απαντήσει σε δύο-τρεις πρώτες εισαγωγικές απορίες, ίσως και σε λίγο δεύτερες. Ό,τι θέλετε. Έχεις κάτι να προσθέσεις, κάτι το οποίο νομίζεις ότι θα είχε ιδιαίτερη ουσία να πούμε ακόμη? Αν με αφήσει να μιλάω, θα μιλάω συνέχεια. Οπότε άστο για να έρθει και άλλη εκπομπή. Οπότε... Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι Γιάννης Καλαφάτης, Shipping and Business από το ΙΕΚΑΛΦΑ. Κάπου εδώ να τελειώσουμε. Ευχαριστούμε όσους μας είδαν και μας ακούσαν. Η συνέντευξη πάντοτε ανεβαίνει και βιντεοσκοπημένη. Θα αναρτηθεί στα social media, θα την έχει και το ΙΕΚΑΛΦΑ. Καλή συνέχεια, ακολουθεί ο Αντρέας Λεκάκης με την εκπομπή, τη δύο εκπομπή, την αθλητική, πρώτο σκόρερ. Καλό σας βράδυ.